Κύριε Πλατέλα, συγχαρητήρια. Είστε ο νέος πρόεδρος της ιστορικής ομάδας του νησιού, της Αθλητική Ενωσικός. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ιστορικό σωματείο. Ένας άνθρωπος που τον έχουν χτυπήσει σε αγώνα εκτός ΚΟ, στη Ρόδο, αν θυμάμαι καλά. Είχατε τραυματιστεί σοβαρά από φιλάθλους, παρόλο που είστε ένας άνθρωπος που όλοι γνωρίζουμε πόσο νηπίων τόνων είστε στη ζωή σας και γενικά και στο ποδόσφαιρο. Παρόλα αυτά, δεν παραπονηθήκατε ποτέ, συνεχίζετε να είστε κοντά. Πώς αισθάνεστε που αναλάβατε πάλι το τιμόνι της ομάδας της ΚΟ? Καταρχήν θα σας ευχαριστήσω στο έργο μου για την πρόσκληση. Το να αναλάβεις μια ομάδα είναι εύκολο, είναι και δύσκολο. Σε αυτή την περίοδο που ζούμε τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Όμως αυτό δεν πάβει όταν αγαπάς κάτι να το θέλεις και να το ζητάς. Με το σπρώξιμο των παλεμάχων πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο στη νέα σεζόν. Κυρίως τα παιδιά που έχουν αγωνιστεί σε αυτά τα γήπεδα και ξέρουν καλύτερα τους χώρους θέλουν να προσφέρουν την ομάδα. Εμείς δεν μπορούμε να τους τα απαγορεύσουμε αυτό και μαζευτήκαμε αρκετοί παράγοντες που είναι μέσα στο ΔΣ και άλλοι που δεν είναι και είμαστε δίπλα στα παιδιά και θα σταθούμε όσο χρειαστεί κοντά τους. Πρόεδρε, ποιοι είναι οι συνεργάτες σας σε αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε η Αθλητική Ενωσικός? Όπως είχα πει και προηγουμένως, είναι και παράγοντες και ποδοσφαιριστές. Να τους ονομάσω είναι μπροστά, ας πούμε, τον εμφανιζόμενο, ο Πιζάνιας ο Δημήτρης, είναι ο Κλάδης ο Σπύρος, είναι ο Δρόσος ο Δημήτρης, είναι ο Χατζηγιαννίδης ο Αριστίδης, ο Αριστοτέλης, ο Καΐστερης ο Πέτρος, ο Μπλέτσας ο Γρηγόρης, ο Παμπρής ο Μιχάλης, ο Αθανασόπουλος ο Δημήτρης. Υπάρχει και εξελεκτική επιτροπή που είναι ο πρόεδρος, είναι ο Κώστογλου ο Δημήτριος, παλιός πρόεδρος και γνωστός παράγοντας. Για παράγοντας της ομάδος. Ο Παπαγιανόπουλος ο Μιχάλης, ο Αντουρλής ο Κωνσταντίνος και ήδη έχουμε προχωρήσει, ας πούμε, και στις επιτροπές των μεταγραφών που θα ξεκινήσουν σύντομα. Βλέπουμε μια πολύ δυνατή ομάδα αποτελούμενη από προσωπικότητες όχι μόνο εδώ του κακού ποδοσφαίρου και του δωδεκανησιακού αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Σωστά. Μορφές του ποδοσφαίρου που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο και τοπικά και στη Δωδεκάνησο αλλά και πανελλαδικά με παίκτες που έχουν αγωνιστεί. Και μπορώ να πω ότι είναι και αρκετοί ποδοσφαιριστές παλέμαχοι που θέλουν να συμμετέχουν ή έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους και πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα ενσωματωθούν και αυτοί κοντά στην ομάδα για ένα καλύτερο αύριο. Κύριε Πλατέλα, οι στόχοι του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι στόχοι μιας ιστορικής ομάδας όπως είναι η ΑΕΚΟΣ, στην οποία υγείστε μαζί με τους συνεργάτες σας. Οι στόχοι για φέτος τουλάχιστον, για την φετινή σεζόν, είναι η προώθηση της Ακαδημίας του νησιού μας. Οι γνωρίζοντες ήδη οι παλέμαχοι ξέρουν ότι όποιος ποδοσφαιριστής γίνει από το νησί έχει ένα άλλο τίμημα. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν αποφασίσει ότι πρέπει μαζί με τους μεγαλύτερους που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται ήδη στην Αθλητική Ένωση ΚΟ να προσφέρουν τις γνώσεις τους στους μικρότερους που αυτοί είναι οι αυριανοί παίκτες της ΑΕΚΟ. Και οι παλέμαχοι θα είναι και αυτοί υπερήφανοι ότι θα έχουν δουλέψει με παιδιά του νησιού μας. Έχετε ζήσει την ΑΕΚΟ σε εποχές μεγάλης απόδοσης, εθνικές κατηγορίες, πρωταθλήματα, μια ομάδα σεβάσμια στο Πανελλήνιο. Θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα ξανά για την ΑΕΚΟ να μπει στις καρδιές των ΚΟΜ φιλάθλων και όχι μόνο? Ναι, εμείς στο έργο μου δεν θέλουμε να έχουμε διαφορές ούτε με τα σωματεία, ούτε με τον κόσμο, ούτε εμείς θέλουμε να κοντά μας τον απλό, αυτόν που αγαπάει το ποδόσφαιρο, τον άνθρωπο που θα νοιαστεί αύριο για την ομάδα. Και φυσικά τους θέλουμε όλους κοντά μας. Έτσι δεν έχουμε κανένα ενδιασμό ούτε με ποδοσφαιριστές, ούτε με τον κόσμο έξω, ούτε με τις επιχειρηματίες. Εμείς τους θέλουμε όλους κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, για τη συνέντευξη και σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα στο σημαντικό έργο που επιλέξατε με συνεργάτες να αναλάβετε και η ΚΟΣ να φτάσει ακόμα ψηλότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέργο μου, και κλείνοντας να πω ότι θέλω να πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα καταργήσει το εγώ και θα βάλει πάνω απ' όλα το εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.